Ένας χαμός. Mad Awards, 21η βράβευση. Έτσι δεν είναι, 21 ναι. χρόνια δηλαδή. Κάθε χρονιά δεν γίνεται. Και κάθε χρονιά ποιος θα παρουσιάζει. Mad Awards. Θέμης Γιωργαντάς. πολύ ωραίος ο Θέμης. Είδαμε πάρα πολλές παρουσίες, πάρα πολλά ζευγάρα, πολλούς καλλιτέχνες αγαπημένους. Για πρώτη φορά όμως πήρε βραβείο η Μαρίνα Σάτι, παιδιά. Έτσι. Πρώτη φορά έχει ξαναεμφανιστεί στα Mad, αλλά πρώτη φορά έγινε βράβευση από την Αθηναίδα Νέγκα. Από την Αθηναίδα Νέγκα ήταν, θα έλεγα, μια μήχανη στιγμή τη βραδιά. Υπήρξαν έτσι σπόντες. Ήταν ένα αμφιλεγόμενο. Ο τρόπος που διάλεξε η Αθηναής Νέγκα να δώσει το βραβείο στη Μαρίνα Σάτι, αφού αναφέρθηκε, παιδιά, στο Χασμουριτό, λέγοντας ότι δεν συμφωνεί, αλλά και ότι τη θαυμάζει όμως ως καλλιτέχνη. Της έδωσε το pop καλλιτέχνης βραδιάς. Η Μαρίνα φυσικά μίλησε στον κόσμο μετά. Παρ' όλα αυτά, όταν ανέβηκε και εκείνη στη σκηνή, μετά από αυτά που είπε η Αθηναής Νέγκα, ήταν κάπως ψυχρό το κλίμα μεταξύ τους. Πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν και έχουμε όλο το ρεπορτάζ μετά. Μπορούσα να χασμουριθώ, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί την εκτιμώ πάρα πολύ ως τραγουδίστρια, αν και διαφωνώ μαζί της. Μαρίνα, έλα! Να μη θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μη θυμηθώ, δεν πίστευε στο κάρμα την αληθινό. Πάμε! Put your hands up, κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Pop βραβείο. Είναι και ο δίσκος που κυκλοφόρησα, λέγεται Pop τώρα. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ, το πρώτο μου βραβείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια χρονιά ενδιαφέρουσα. Έμαθα πολλά πράγματα. Κέρδισα πολλά πράγματα. Κάποια πράγματα έχασα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας και για τη στήριξη. Παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συγκρατηθώ όπως η Μαρίνα. Καλά έκανε. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκε. Και άφησε τον κόσμο να μιλήσει. Η αδιαφορία της, ναι, ίσως ήταν καλύτερη. Και ο κόσμος που ζωγράφιζε από κάτω και φώναζε Μαρίνα, είναι σαν απάντησε ο ίδιος στην Αθηνά. Ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές στο Mad από άποψη κόσμου, αυτό που είπατε τώρα. Ο κόσμος πραγματικά όταν ανέβηκε η Μαρίνα, σύστηκε το γήπεδο που λέμε. Δηλαδή έγινε πραγματικά χαμός από τα χειροκροτήματα, από τις φωνές. Ναι, αλλά δεν έκοψε λίγο τη φόρα που είχε ο κόσμος αυτό που είπε η Αθηνά. Δεν είχε λόγο εκείνη τη στιγμή να εκφράσει την άποψή σου, αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Είναι η στιγμή του καλλιτέχνη, παίρνει το βραβείο του, είναι η Μαρίνα Σάτι. Όσοι έχουν διαφωνήσει, έχουν διαφωνήσει. Όσοι έχουν συμφωνήσει, καλώς έχουν κάνει και εκείνοι. Είναι μια άλλη στιγμή. Αλλά δεν πρέπει να κουβαλάς πράγματα προσκήνιο, και να λες μια άποψη πάνω σκηνή. Που έχει αμαυρώσει okay. και όλο το θέμα okay. τη ζωή του. Δεν είναι η δική σου στιγμή. Δηλαδή, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και έξω. Δεν είναι η στιγμή. Θέλω να το πω αυτό. Το είδα χθες και πραγματικά λέω, είναι δυνατόν να σε τιμάει μια διοργάνωση, να δώσει ένα βραβείο σε έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι ο πιο βάρελ καλλιτέχνης της χρονιάς και να πας να το κλέψεις τη στιγμή. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της Αθηναίδας Νέγκα, που πραγματικά τη συμπαθώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει έναν πολύ ωραίο λόγο και μια πολύ δυνατή τηλεοπτική παρουσία. Αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά που λέτε είναι δεκτά. Τα πρώτα συναισθήματα που είχα και εγώ βλέποντας το βίντεο ήταν αυτά όλα. Γιατί να τη κλέψει τη στιγμή, γιατί να αναφέρει σε ένα μουσικό διαγωνισμό που μόνο χαρά θέλει να φέρει κάτι αρνητικό. Από την άλλη, όταν καλεί την Αθηναίδα Νέγκα να δώσει ένα βραβείο, καταλαβαίνει ότι καλεί ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν μπορεί ξαφνικά να δούμε μια άλλη. Έκανε ανάρτηση στο Twitter της το πρωί σήμερα η Αθηναίδα. Ακριβώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε σε άλλος μετά. Αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ και η ίδια θέλησε μέσα από το Twitter να δώσει τη δική της απάντηση. Λέει λοιπόν το tweet που θα δούμε. Αν έχω εκφράσει πως διαφωνώ πολύ με κάποιον, δεν μπορώ να ενθουσιαστώ μαζί του λίγες μέρες αργότερα. Θα ήταν υποκρισία. Δεν είμαστε νήπια όλα να τα γυρίζουμε. Εκτιμώ ειλικρινώς το ταλέντο. Στην εποχή που δεσπόζει το είμαι ο αυτός μου, υπάρχει και η δύσκολη ακεραιότητα. Καλά, ποιος είπε να κάνει χαρούλες την ώρα που δίνει το βραβείο. Ας έλεγε, παιδιά, η νικήτρια της βραδιάς στο βραβείο τάδε ή αυτό που καλέστηκε όταν, να κάνει. Όταν κάνει συγγνώμη, ένα δικό της statement από κάτι, σε σχέση με αυτά που έχει πει η ίδια. Ήθελε να κάνει ένα, μάλλον, έτσι όπως το λέει και η ίδια και το εξηγεί. Αυτό ακριβώς, επειδή το έχει δηλώσει και έχουμε δει την τοποθέτησή της, δεν χρειάζεται να γίνει εκείνη τη στιγμή. Άκουσε λίγο. Σε καλό να κάνεις κάτι. Παίρνεις τα ονόματα. Προφανώς δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Έτσι, βλέπεις όμως ότι είναι και η Μαρίνα Σάτι. Θα μπορούσε πολύ ευγενικά να πει, παιδιά, ότι επειδή έχω εκφραστεί αντίθετα στις πεπιθήσεις της Μαρίνας κτλ. Επειδή είναι υποψήφια και έχει πιθανότητες όσο και οι άλλοι να βγει μπροστά και να χρειαστεί να δώσει αυτό το βραβείο, δεν θα ήθελα να το δώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε. Αν θέλετε να το δώσω σε κάποια άλλη κατηγορία που δεν είναι μέσα η Μαρίνα Σάτι. Και τέλος, ήταν αυτό τώρα.
Επειδή είπε, χρησιμοποίησε το ρήμα διαλέγει. Δηλαδή, και εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να διαλέξει να μην το κάνει κιόλα. Εγώ δεν λέω να πα αντίθετα σε όσα έχει. Ούτε να κάνει κολοτούμπα. Αυτό θα ήταν χειρότερο. Okay, το καταλαβαίνω, ξαναλέω ότι χαλάσει τη στιγμή. Αλλά οι διοργανωτέ που επέλεξαν την Αθήνα είδαν έγκα. Αυτή δεν είχε γνώμη. Να παρουσιάσει το συγκεκριμένο βραβείο. Εφόσον, όπω πολύ καλά είπε, δεν γνωρίζανε ποιο θα βραβευτεί. Δηλαδή, πρέπει εκείνη την ώρα ξαφνικά να είναι παγερή και ξαφνικά να είναι ένα άλλο άνθρωπο. Οκ, καταλαβαίνω ότι αμαυρώνει ένα βραβείο. Καλείσαι απλά να. Όλοι λένε να δώσει ένα βραβείο στον άνθρωπο στον οποίο έχει μπροστά σου που είναι στην ημίτη και όχι να φέρει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ. Νομίζω το πήραμε πολύ. Έχει σημασία να δούμε ένα βίντεο που έχουμε αλλιεύσει από το Twitter το οποίο δείχνει την αντίδραση τη Μαρίνα Σάτι, το πώ εκείνη το πήρε τέλο πάντων αυτό που έκανε η Αθηναίζη Νέκα. Πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι κάτι έλεγε πίσω με κάποιον, η αγωνία που περιμένει να δει αν το πήρε και μόλις άκουσα τη λέξη το χασμουριθώ, γύρισε και σου λέει τι θα πει τώρα. Φάνηκε η ενόχλησή της ξεκάθαρα σε αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο που δείχνει τη στιγμή που ακούει αυτό που είπε η Αθηναής και πραγματικά νομίζω ότι να χαρώ που το πήρα εγώ. Εγώ σκέφτομαι και τα βήματα. Σκέφτομαι και τα βήματα που έκανε μέχρι να πάει στη σκηνή που σε αυτά τα βήματα σίγουρα φαντάζομαι ότι θα ένιωθε τι να κάνω, πώς θα το χειριστώ, τι είναι αυτό που άκουσα. Δηλαδή. Διακόβει τη χαρά του άλλου τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Έτσι, ένα δευτερόλεπτο να το πει. Όχι, συγγνώμη. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εσύ. Τι σου κάνει εντύπωση. Καταρχάς, μου τα λες έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια τα λέω τώρα, γι' αυτό. Μα δεν μπορώ να καταλάβει ότι κόβει τη χαρά τη κοπέλα. Δεν άκουσα τι είπα, Ελένη. Μου είπα ότι ναι, καταλαβαίνω ότι κόβει τη χαρά τη και ότι ήταν αχρίαστο. Αλλά από την άλλη, όταν επιλέγει την Αθηναίδα Νέγκα να παρουσιάσει το συγκεκριμένο. Δεν είναι διοργανωτέ δηλαδή. Δεν φταίνει διοργανωτέ. Είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα κάνει και σχόλιο. Η Μαρίνα την επέλεξε. Και η Μαρίνα είναι θεμητό να εκνευριστεί. Παιδιά, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, αυτές τις διοργανώσεις, το να πεις μια τάκα κτλ. Δημιουργούν και λίγο μπαζ. Άμα βρήκε αυτή τη στιγμή. Όταν εμείς εκνευριζόμαστε με τη Μαρίνα Σάτι σε πράγματα που έκανε στο παρελθόν, δηλαδή. Παιδιά, μας το ίδιο δεν είναι. Και εμείς εκφραζόμαστε. Δεν είναι το ίδιο, είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έκανε. Εγώ διαφωνώ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η διοργάνωση σε αυτή τη φάση. Ποιο δεν είναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώ αισθάνεται η Μαρίνα Σάτι, ένα καλλιτέχνη ο οποίο έχει περάσει και δύσκολα όλη αυτή τη χρονιά με το χαμό του πατέρα τη και ήρθε η στιγμή. Δεν το θεωρώ μόνο τόσο. Νομίζω το πιάνουμε και το κάνουμε. Του κόπου σου να του φέρει ένα βραβείο που είναι πραγματικά μια πολύ χαρούμενη στιγμή. Και εκείνη την ώρα που πα να ανέβει στη σκηνή με όλη τη χαρά να σου λέει ο άνθρωπο που σου δίνει άλλη, το βραβείο, δεν θα χασμουριθώ. Η άλλη όμω σου λέει και μέσα από το πολύ ψύχρεμη ήταν και εγώ την είδα μετά πάνω καλά, στη σκηνή. Έκανε και εκνευρίστηκε. Είναι το χώρο τη, έκανε τα βήματά τη. Πήγε λίγο μακριά από την Αθήνα, είδα να σαν να μην την έβλεπε. Sorry που το λέω. Πολύ καλά έκανε. Και πολύ ψύχρεμη ήταν. Συμφωνείτε όλοι μαζί. Δεν συμφωνούμε όλοι μαζί. Υπάρχει λόγο που συμφωνούμε. Βλέπουμε κάτι εξόφθαλμο και θεωρώ ότι είναι πολύ άσκοπο και πολύ άστοχο αυτό που έγινε. Είναι πολύ κακό τάιμινγκ. Το τραβάμε, θεωρώ, από τα μαλλιά. Θεωρώ επίσης ότι. Μα είναι πολύ μεγάλο ρεσί. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, λίγο. Μισό λεπτό. Ο εκνευρισμός της Μαρίνας Σάτι. Μισό λεπτό να μιλήσω. Η Μαρίνα Σάτι σωστά εκνευρίστηκε. Και εγώ θα εκνευριζόμουν προφανώς στη θέση της. Από την άλλη, όταν έχει πει 100 φορές η Αθηναής Νέγκα ότι εγώ διαφωνώ με όλο αυτό, δεν μπορεί όντως, όπως είπε στο πρώτο. Είναι μέρος αυτό, ρε Σιμέρι. Είναι μέρος αυτό. Συγγνώμη, Λιλή. Να πω κάτι σήμερα. Είναι μέρος. Εκτιμά ω καλλιτέχνη. Αυτό πήγε να τιμήσει. Καλλιτεχνία τη, ξέρω εγώ, και το πώ θα είναι μέρος, είναι μέρος μια τέτοια διοργάνωση για να πει κάτι τέτοιο και να κάνει κάποιο σχολείο. Ήταν μέρος η Eurovision που σχολιάζετε εσείς οι ίδιοι, το αγνωριτό καταλαβαίνετε. Όχι, περίμενε λίγο γιατί αναφέρετε τώρα. Εμείς σχολιάσαμε τη Eurovision επειδή. Και διαφωνούσαμε κι εγώ πρώτος κιόλας. Διαφωνούσα σε πάρα πολλά πράγματα δικά με τη Μαρίνα Σάτι, αλλά όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ελλάδας, αυτό είχε να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Εδώ πέρα είναι μια διοργάνωση που δίνει ένα βραβείο σε ένα καλλιτέχνη για την πορεία του ή για το τραγούδι του και δεν υπάρχει λόγος να συγχαίει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να χαλάσει. Δεν σημαίνεται από εδώ και πέρα οτιδήποτε έχει να κάνει με τη Μαρίνα Σάτι, ο καθένας θα βγάζει και μια άποψη που είχε για κάτι που έγινε. Για μένα θα σου ξαναπώ και. Μισό λεπτό λίγο. Για μένα θα το ξαναπώ. Μισό λεπτό λίγο. Όχι εκεί. Για μένα θα το πω και θα το ξαναπώ. Ότι όντως ήταν άβολα εξ αρχής αυτό που είδα. Η πρώτη ανάγνωση ήταν αυτή. Η δεύτερη ανάγνωση όμως που είδα, καταλαβαίνω απόλυτα την Αθηναίδα Νέγκα ότι δεν μπορεί να αλλάξει όλο το γίγνεσθέ της. Το καταλαβαίνω. Οφείλεις να σεβαστείς.
καταλαβαίνω ότι είναι μια διοργάνωση που αφορά το τραγούδι και δεν πρέπει να ασχολείται αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να ακούσετε λίγο τι λέω. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να αλλάξει η Αθηνά Ιδέκα, να γίνει μια άλλη. Δεν ζήτησε κανείς από την Αθηνά Ιδέκα να αλλάξει αυτό που πιστεύει και θα ήταν και προς τον εαυτό της πόσο σχολείται. Υποκριτικό. Αλλά πρέπει να σεβαστείς τον καλλιτέχνη που του δίνει το βραβείο εκείνη τη στιγμή. Η Μαρίνα Σάτι τη σεβάστηκε. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος είναι.